Η Ρωσία δεν ξεπέρασε απλώς τις δυτικές δυνάμεις, αλλά τις πετσόκοψε στο ουκρανικό έδαφος, καθώς έχουν αρχίσει να έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η Ευρώπη κατακαιρματίζεται όλο ένα και περισσότερο λόγω της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία, δήλωσε στο RIA Novosti ο Βρετανός πολιτικός αναλυτής, ειδικός στις διεθνείς συγκρούσεις. Τα μέτρα κατά των κυρώσεων και οι πολιτικές του Κρεμλίνου έχουν προκαλέσει μια σοβαρή διαίρεση μεταξύ των δυτικών δυνάμεων. Η Δύση έπεσε στη δική της παγίδα που προοριζόταν για τη Ρωσία. Αρχικά ήταν συνήθες και μάλιστα της μόδας όλες τις δυτικές δυνάμεις να υποστηρίζουν την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας. Αλλά νομίζω ότι τώρα που βλέπουν το πραγματικό κόστος για τη χώρα τους, την κλίμακα της μετανάστευσης από την Ουκρανία, ενώ όλο και περισσότερα κράτη συνειδητοποιούν ότι κάτι πρέπει να γίνει για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ακολουθώντας σταθερά τις πολιτικές του, στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των Ρώσων είναι ενωμένη γύρω από αυτόν και όλες τις πολιτικές του, παρά τις κυρώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. Ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεσηκωθεί και απεργούν μέχρι και οι κουλουριτζίδες, φέρνοντας πολλές χώρες σε σοβαρή πολιτική κρίση σε λίγο διάστημα. Η Ρωσο-Ουκρανική σύγκρουση δεν έχει τελειώσει και όλο και περισσότερες χώρες προσχωρούν είτε στη Ρωσία είτε στην Ουκρανία για να επιτύχουν διάφορους εξωτερικούς ή εσωτερικούς στόχους, είπε ο Βάτσον. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον δεν είναι ο μόνος στη Δύση που γνωρίζει την πραγματική κατάσταση στην Ουκρανία. Ένας από αυτούς είναι ο Μικ Ράιαν, ένας απόστρατος στρατηγός του Αυστραλιανού στρατού που τώρα εργάζεται στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Ο Ράιαν δημοσίευσε ένα άρθρο στο έγκυρο αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs, μιλώντας ειλικρινά για την στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. Ο στρατηγός είναι πεπισμένος ότι εάν το πλεονέκτημα της Ρωσίας στη στρατηγική προσαρμογή συνεχιστεί, τότε η επικείμενη ήττα της Ουκρανίας είναι αναπόφευκτη. Ποια είναι ακριβώς όμως τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας? Το πρώτο είναι το ίδιο το στρατιωτικό σύστημα διοίκησης. Δεύτερον, η Ρωσία έχει αλλάξει τις μεθόδους της στις μάχες εκ του συστάδιν. Τρίτον, προσαρμογή των ρωσικών δυνάμεων στην άμυνα. Τέταρτον, είναι προσαρμογή των Ρώσων στις ανάγκες για ισχυρή επιμελητία και μεταφορές. Η πέμπτη, η πιο σημαντική προσαρμογή που θα εξασφαλίσει την νίκη για τη Ρωσία, είναι η αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.